Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Είμαστε εδώ πέρα με ένα ακόμα unboxing βίντεο και σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε 5 πραγματάκια, 5 τεχνητά που είναι πάρα πολύ ωραία για την τεχνική του LRF. Πολλοί από σας μου είχατε ζητήσει να φτιάξω unboxing με πραγματάκια για LRF και αυτό θα είναι ένα, ας πούμε, το πρώτο βίντεο αυτής της σειράς. Πάμε να δούμε το πρώτο μας προϊόν και να μην καθυστερούμε άλλο. Λοιπόν, το πρώτο μας προϊόν είναι κάτι το οποίο το χάσα πρόσφατα από ψάρι και αποφάσισα να ξαναπαραγγείλω. Λοιπόν, είναι μίνι ποπεράκι. Είναι αντιγραφή, νομίζω, από το αντίστοιχο της Duo. Πρέπει να είναι το Poco Poco, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν έχει τέτοια χρώματα. Εγώ διάλεξα αυτό το διάφανο. Πάντως έχει πολύ ωραίο κόκκινο μάτι. Έχει μπήλες οι οποίες ακούγονται πολύ ωραία. Γενικότερα τα διαφανή χρώματα στο LRF παίζουν αρκετά. Αρέσουν στα ψάρια για κάποιο λόγο. Και άμα το σκεφτείτε και όλα στα μικρά ψαράκια είναι όλα ψηλοδιαφανή στο νερό, οπότε είναι λογικό. Έχει κόκκινο μάτι λοιπόν και αρκετά ρεαλιστικό. Σαν ποιότητα κατασκευής δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι wire through, αλλά έτσι κι αλλιώς στο LRF το wire through είναι λίγο, ας πούμε, υπερβολικό, γιατί δεν υπάρχει ψάρι το οποίο θα μπορεί να δαγκώσει και να το κόψει, ας πούμε, και θα μπορεί να σπάσει την πιτονιά από το LRF με αυτή την έννοια, ή που δεν θα μπορεί να σου φτιάξει όλο το νήμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει πολύ ωραία μικρά γυστάκια. Τώρα, άμα θα χρειαστούν αλλαγή, πολύ πιθανόν, αν και τα βλέπω αρκετά καλά. Αυτό είναι το πρώτο μας τεχνητό. Ένα μικρό ποπεράκι, το οποίο, επειδή τα άκουσα να δοκιμάσει, κάνει πολύ καλή δουλειά σε walk the dog αλλά και σε απλό pop. Και είναι πολύ ωραίο και ρεαλιστικό και βαράνε τα πάντα από μελανούρια, κοκάλια, λαβράκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι κυνηγούς και δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι κάτσει πραγματικά, ό,τι βρεθεί μπροστά του και το δει αυτό στην επιφάνεια να κάνει θόρυβο, θα το αρπάξει. Πάμε λοιπόν και στο επόμενό μας προϊόν, το οποίο είναι και αυτό ένα ακόμη ποπεράκι. Έχω παραγγείλει 2 προκειμένου να τα δούμε. Ήρθαν έτσι σε ωραία φακελάκια, ήρθαν συσκευασμένα μια χαρά και με φυσαλίδες μέσα για να μην χαλάσω στη διαδρομή. Να σας πω βέβαια ότι αυτά είναι πολύ φθηνά σαν τεχνητά, δηλαδή δεν ήταν καθόλου ακριβά, οπότε οποιασδήποτε έτσι διαφορές δούμε στην ποιότητα ή δούμε ότι είναι λίγο πιο φθηνά το ένα από το άλλο, εντάξει, είναι λογικό. Εδώ, ας πούμε, βλέπω ότι δεν έχει πάρα πολύ καλό χρώμα, αλλά γενικότερα έχει τρισδιάστατα λέπια, ελπίζω να φαίνονται. Εντάξει, το συγκεκριμένο έχει πράσινο μάτι, γενικά αυτό το σχήμα ματιού το έχουν υιοθετήσει από την Duo και αυτό είναι από μίμηση, νομίζω, της Duo. Λοιπόν, έχει ήχο, εντάξει, δεν είναι ο πιο έντονος ήχος που έχω ακούσει, αλλά έχει ήχο, είναι ηχοβολιστικό και έχει πάλι και λίγο το διάφανο μέσα του, δηλαδή δεν είναι μόνο ασημή γαλάζιο. Βέβαια, αυτά τα χρώματα δουλεύει πάρα πολύ, έτσι, σε αυτά τα δύο χρώματα, και στο διάφανο και στο ασημή. Διάφανο είναι τα περισσότερα μικρά ψαράκια ψιλοδιαφανίζουν, διότι όταν είναι μικρά είναι πολύ λεπτά, πολύ λεπτεπίλεπτα και το φως τα διαπερνάει τα περισσότερα. Και σε αυτά εδώ πέρα τα χρώματα είναι απλά ένα ασημή ψαράκι, είναι ένα ψαράκι δόλωμα με το κλασικό μπλε που έχουμε δει σε πάρα πολλά τεχνητά και με βούλες για να δείξει ότι είναι μάλλον σαρδέλα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο και για την τιμή που έχουν ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλά. Το συγκεκριμένο το βλέπω πιο ποιοτικό όσον αφορά το πλαστικό σε σχέση με αυτό, αλλά είναι πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία. Πάμε τώρα και στο επόμενο μας προϊόν. Αυτό το έχω παραγγείλει από την Banggood. Πρόκειται για 3 ψαράκια. Κάνω ένα μικρό λάθος, βέβαια, με τα χρώματα, αλλά δεν πειράζει, θα τα δούμε. Ήρθαν όλα έτσι σε φακελάκια. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι σαν τα άλλα που έχουμε δει. Αυτά εδώ είναι ίδιο χρώμα βασικά. Είναι σαν τα άλλα που έχουμε δει, τα μικρά της απομίμησης του Ryuki της Duo, μόνο που το συγκεκριμένο έχει πιο μεγάλη γλώσσα, είναι πιο deep diving, δηλαδή δεν είναι τόσο ρηχό, είναι πιο deep diving. Τώρα, γραμμάρια δεν γράφει, θα πρέπει να το δείτε στο link κάτω στην περιγραφή γιατί και εγώ δεν το θυμάμαι. Πάντως, βλέπω ότι ποιοτικά είναι αρκετά καλό. Δηλαδή, εντάξει, είναι καλό, φαίνεται, είναι και βαμμένο καλά και οι κολλήσεις είναι καλές, δυνατές. Είναι και ηχοβολιστικό, δεν είναι το πιο δυνατό ηχοβολιστικό και πάλι, αλλά
Δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ, έτσι κι αλλιώς εγώ για κοκάλια το θέλω και για μελανούρια και για τέτοια μικρά ψάρια. Και για σιρτή αλλά και για ελαρέφ, έτσι. Μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Για να δούμε και το δεύτερο χρώμα. Αυτό εδώ πέρα είναι στο χρώμα της σαρδέλας. Το προηγούμενο είναι άσπρο με λίγο μπλε λεπτομέρεια στο κεφάλι και έτσι ρεαλιστικό ματάκι. Τώρα τα αγκίστρια φαίνονται πάρα πολύ καλά. Δεν γράφει άμα είναι κάποιες εταιρείες. Δεν νομίζω να είναι κιόλας, γιατί εντάξει, δεν νομίζω να είναι κάποιες εταιρείες. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή που να δείχνει ότι είναι καλύτερες εταιρείες. Το δεύτερο χρώμα είναι αυτό που είναι σε σαρδέλα. Το μόνο που βλέπω είναι ότι έχει μερικά χτυπηματάκια έτσι λίγο στην πλάτη, προφανώς από τη μεταφορά. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα και αυτό έχω βολιστικό. Έχει λίγο το χρυσαφί του, έχει τρισδιάστατα λέπια σε όλο το μήκος, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ρεαλιστικό ματάκι. Και έχει αυτές τις κουκίδες που θυμίζει σαρδέλα. Τα πουλιά δεν λένε σταματήσω να κυλάνε, μου έχουν πάρει τα αυτιά, δεν μπορώ να μιλήσω στην κάμερα. Δεν ξέρω καν αν ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Πάντως, σαν δουλειά, σαν χρώμα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Αυτό το συγκεκριμένο έχει μερικά χτυπηματάκια, εντάξει, αυτό είναι αναπόφευκτο πολλές φορές λόγω μεταφοράς. Αλλά μιλάμε για μερικά ψαράκια τα οποία θα δώσουν ψάρια. Το άσπρο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για νύχτα και για ανατολή και για δύση, διότι έχει πιο έντονα χρώματα. Αλλά και στη διάρκεια της μέρας έχω πάρει πάρα πολλά ψάρια στη ζωή μου, με κατάλευκα τεχνητά, με μέρα μεσημέρι, ας πούμε. Γενικότερα, σε αυτά τα χρώματα, σε αυτά τα τεχνητά που είναι έτσι για LRF, δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία το χρώμα. Γιατί είναι μπουκίτσες και δεν μοιάζει τόσο πολύ τα αρπακτικά το τι χρώμα έχουν. Βέβαια, κάποια χρώματα είναι πιο προοδευτικά από άλλα, οπωσδήποτε. Ας πούμε, τα μελανούρια προτιμούν λίγο το κόκκινο, τα μαγετικάκια προτιμούν λίγο το λευκό, ή ξέρω εγώ, οι ζαργάνες θα προτιμήσουν, βασικά οι ζαργάνες θα προτιμήσουν τα πάντα. Τα κοκκάλια θα προτιμήσουν κάτι πιο ασημί, κάτι πιο λευκό ασημί. Έχουν προτιμήσει τα ψάρια και αναλόγως στην περιοχή βέβαια. Αλλά σε γενικές γραμμές όλα τα χρώματα παίζουν στο LRF. Και έχω πάρει και λαβράκι με κίτρινο πράσινο τεχνητό, έχω πάρει και με ασημί μαύρο. Οπότε τα πάντα, και το λαβράκι είναι το πιο έξυπνο ψάρι. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας προϊόν. Το συγκεκριμένο είναι, να θυμηθώ κιόλας, α ναι, μπράβο. Είναι κάτι πλανάκια που έχω παραγγείλει, τα οποία είναι σαν τα πλανάκια που έχουμε δει τόσο καιρό στο κανάλι, αυτά που έχω βγάλει άπειρα ψάρια και ήταν από τα πρώτα unboxing κιόλας που είχα κάνει με αυτά τα πλανάκια. Μόνο από αυτά τα παρήγγειλα σε μέγεθος μικρό, ώστε να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω στο LRF. Πρόκειται για απομιμήσεις στη σήμα, βασικά. Αυτό το μάθα αργότερα. Αλλά είναι μερικά πλανάκια τα οποία αποδίδουν πραγματικά πάρα πολύ. Τα συγκεκριμένα, εγώ κανονικά τα παρήγγειλα στα 7 γραμμάρια. Τα στείλα στα 10 γραμμάρια. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν μας ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Δεν θα το ρίξω με το LRF. Όποιος έχει λίγο μεγαλύτερο καλάμι μπορεί να το ρίξει. Εγώ αναγκαστικά θα τα ρίξω με το σπινοκάλαμο μου. Όπως βλέπετε, έχω πάρει το ασημί. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο θάνατος για κοκάλια. Αλλά και το μπλε είναι θάνατος. Τρισδιάστατα λέπια. Πολύ καλή κατασκευή, πολύ καλό κόψιμο κτλ. Βαφή. Δηλαδή η βαφή δεν έχει καν χτυπήματα πάνω. Και έχει και τη σαλαγιά με το φτερό εδώ πίσω. Οι οποίες σαλαγιές τις έχω δοκιμάσει στους προηγούμενους πλάνους. Δεν λυγίζουν, δεν ανοίγουν, δεν χαλάνε. Και είναι και παπαγαλάκια, δεν χάνεις εύκολα ψάρι. Και επίσης το κορυφαίο, ας πούμε, είναι ότι δεν σκουριάζουν. Βέβαια, μετά από κάθε ψάρεμα πρέπει να θυμάστε να τα ξεπλένετε με λίγο νερό στη βρύση. Αλλιώς και να τα βάζετε να στεγνώνουν. Οπότε έτσι δεν θα χάνετε εύκολα ούτε αγκίστρια ούτε ψαράκια να σκουριάζουν. Πάντως αυτά είναι. Και είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ αποδοτικά. Πάμε και στο επόμενό μας και τελευταίο προϊόν. Το οποίο στην ουσία είναι πάλι δύο πλανάκια. Τα συγκεκριμένα δεν θυμάμαι μέγεθος και δυστυχώς δεν το γράφουμε, θα πρέπει να το δείτε στην περιγραφή. Αυτά εδώ πέρα τα πλανάκια είναι και αυτά από μίμηση, αλλά δεν ξέρω από τι ακριβώς, δεν θυμάμαι. Το είχα ψάξει, το ξέχασα, οπότε γράψτε μου στην περιγραφή άμα ξέρετε τι είναι. Ήρθανε με τα αγκίστρια καρφωμένα σε φελιζόλ, οπότε μια στιγμή να τα βγάλουμε για να μπορέσουμε να τα δούμε. Έχουν πάλι αυτή τη μορφή στο περίπου. Έχουν τη μορφή του πλάνου. Το συγκεκριμένο έχει μία πλευρά η οποία είναι κάτασπρη και μία η οποία είναι χρυσή. Και έχουν τα ωραία τις αλλαγές με το φτεράκι που είναι παπαγαλάκια. Είναι μικρά. Αυτά νομίζω ότι είναι όντως 7 γραμμάρια. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά πρέπει να είναι όντως για το LRF.
Θα πρέπει να το δείτε στην περιγραφή, πάντως έχει πολλά μεγέθη, οπότε δεν θα χάσετε, θα τα βρείτε όλα. Και έχουμε και το ασημί. Αυτό είναι ολόκληρο ασημί και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τεχνητό, έτσι πάρα πολύ ωραίο πλανάκι, το οποίο θα αποδώσει και θα δώσει ψάρια. Έχουν και κόκκινο ματάκι για να δείξει ότι είναι χτυπημένο, πληγωμένο εν πάση περιπτώσει, και είναι και πολύ ρεαλιστικό, δηλαδή φαίνεται. Τρισδιάστατα λέπια, τα οποία με το φως, με λίγο φως φαίνεται η αντανάκλαση, κάνει μπαμ. Και γενικότερα είναι πολύ ρεαλιστικός πλάνος, δηλαδή βλέπω και τα σχήματα από τα βράνυχια, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο με LRF, γιατί είναι μια τεχνική που καλώς ή κακώς χάνουμε συχνά τεχνητά, οπότε θέλοντας εμείς θα παραγγέλνω συχνά. Είδαμε τα δύο ποπεράκια μας, επιφανίας σε δύο χρωματάκια, είδαμε απομιμήσεις μάλλον της Duo θα έλεγα, απλά με μεγαλύτερη γλώσσα για να είναι πιο deep diving, να πηγαίνει λίγο πιο βαθιά. Είδαμε και τέσσερα πλανάκια, από μίμηση τη Σήμα το συγκεκριμένο, το οποίο το έχετε δει στο κανάλι άπειρες φορές, κάνει πάρα πολύ δουλειά, και αυτό το οποίο δεν ξέρω ποιο είναι από μίμηση είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία πλανάκια. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe τώρα κάτω, κάντε like, γράψτε ένα σχόλιο, ό,τι σας αρέσει, όλα τα link από τα προϊόντα θα είναι στην περιγραφή. Ελάτε να φτάσουμε τους 4.000 συνδρομητές για να γίνει giveaway και όπως λέμε πάντα, καλές θάλασσες και καλές αναδύσεις. Γεια σας!